Και έχει βρεθεί το Ρέθυμνο σε Άμστερνταμ, σε Νέα Υόρκη, σε Θεσσαλονίκη. Έχει βρεθεί και αναμένεται να βρεθεί. Πάμε στην κυρία Πέπη Μπυρλυράκη, την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Επιχειρηματικότητας και Εθελοντισμού στο Δήμο Ρεθύμνης. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα και από το Ρέθυμνο. Εξαιρετικά είμαστε. Πολύ καλά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Στο επίκεντρο η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Λαμβάνετε μέρος σε εκδηλώσεις, σε συνέδρια, σε εκθέσεις. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Βασικός στόχος το 2023, βέβαια, να τα πάμε καλύτερα. Έτσι πιστεύουμε και αυτό προσπαθούμε πάντα. Το ίδιο είπαμε και το 2021, όπου εδώ στο Ρέθυμνο με την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης φτιάξαμε ένα marketing plan, ένα σχεδιασμό δηλαδή του πώς θα προβάλλουμε το Ρέθυμνο και την Κρήτη μας στο εξωτερικό με διάφορους τρόπους. Και έτσι ο δρόμος αυτός ξεκίνησε το Μάιο με το Κατάρ, στη Μέση Ανατολή. Προχωρήσαμε μετά, πήγαμε στην Κεντρική Ευρώπη, στις κάτω χώρες, στο Άμστερνταμ, όπου συναντήσαμε πάρα πολλούς τουριστικούς πράκτορες, influencers και δημοσιογράφους. Και μετά προχωρήσαμε λίγο πιο δυτικά, πήγαμε στη Νέα Υόρκη για μια συγκεκριμένη συνάντηση με πάρα πολλούς επίσης δημοσιογράφους, influencers και τουριστικούς συμβούλους λέγονται, έτσι λέγονται στην Αμερική. Συμβουλεύουν τον Αμερικάνικο λαό πού να πάει και πώς να πάει και πού πάει. Και φυσικά οι tour operators. Εκεί είχαμε την ευκαιρία, κύριε Παναγιωτόπουλε, να δούμε και το διευθυντή του ΕΟΤ, που είναι ο εκπρόσωπός μας στην Αμερική και τον Καναδά, ο οποίος μας έδωσε πολύ καλά νέα για αύξηση των πτήσεων προς Ελλάδα και από άλλες πόλεις και άλλες πολιτείες της Αμερικής, αλλά και από τον Καναδά. Άρα η Κρήτη θα πρέπει το αμέσως επόμενο μέλλον, σύντομα θα έλεγα εγώ, να επισκέπτεται πιο συχνά την Αμερική, διότι η αγορά εκεί είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ο κόσμος λόγω διπλωματικών, πολιτικών και κοινωνικών καταστάσεων είναι πιο έτοιμος από ποτέ και πιο φιλικός προς την Ελλάδα από ποτέ. Θέλουν όλοι να ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Και αυτοί πιστεύω ότι θα είναι ακόμα πιο εύκολα να έρθουν λόγω οικονομικής κρίσης της Ευρώπης. Η Αμερική ακόμα είναι σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση, τουλάχιστον προς το παρόν. Να υπάρξει και μια επέκταση στις αεροπορικές πτήσεις. Αυτό πρέπει να είναι το μέλημα και το επόμενο στοίχημα, προκειμένου να πετύχουμε και την επέκταση της τουριστικής σεζόν. Ακριβώς. Οι Αμερικανοί, ξέρετε, σαν πελάτες, δεν μένουν πάρα πολύ καιρό και δεν ενδιαφέρονται για τα ξενοδοχεία διακοπών τόσο πολύ, όσο το να επισκεφτούν όσο το δυνατό περισσότερα σημεία γίνεται στο νησί και επίσης να δουν τους ανθρώπους, να γνωριστούν με την κουλτούρα, με τη διατροφή. Χρειάζονται και κάνουν θεματικό ταξίδι, δηλαδή πολύ ενδιαφέρθηκαν για τη γαστρονομία και τα φεστιβάλ που κάνουμε, για τα μουσικά φεστιβάλ, αλλά και για το καρναβάλι. Δηλαδή για μια περίοδο που έχει πολλά δρόμενα και που ο χειμώνας δεν τους επηρεάζει. Ο χειμώνας φυσικά ο μεσογειακός, έτσι, γιατί όταν μιλάς με Νέα Υόρκη και βλέπεις μετά τι έγινε με τις χιονοθυβάδες εκεί, σωστά, καταλαβαίνετε ότι το μεσογειακό μας κλίμα. Κυρία Μπυρλυράκη, η ατζέντα, και αναφέρομαι στο σχεδιασμό σας, με φόντο την τουριστική περίοδο του 2023, στο Ρέθυμνο, τι περιλαμβάνει και ποιες τροποποιήσεις σε σχέση με το 2022? Να σας πω, σύμφωνα με τις τάσεις της εποχής, θα πρέπει να χτυπήσουμε, όπως το λέμε σε εισαγωγικά, δηλαδή θα πρέπει να έχουμε, να συνεχίσουμε να μιλάμε με Μέση Ανατολή, γιατί υπάρχει ένα ζωηρό ενδιαφέρον. Και υπάρχουν χώρες όπως η Ορδανία, το Κατάρ και τα Αραβικά Εμμυράτα που ενδιαφέρονται πάρα, πάρα πολύ, όχι μόνο για συγκεκριμένα νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, αλλά και για Κρήτη αυτή τη φορά. Άρα θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε εκεί και να έχουμε ζωντανή επαφή με αυτούς. Η Αμερική επίσης είναι ένας στόχος για μία ή και δύο φορές και στον Καναδά και στην Αμερική. Και μετά θα πρέπει εμείς σαν Ρέθυμνο και πιστεύω και σαν Κρήτη να έχουμε ζωντανές επαφές όχι μόνο με τις κλασικές αγορές της Γερμανίας, της Αγγλίας και της Ολλανδίας και του Βελγίου, αλλά με καινούργιες αγορές όπως είναι η Ρουμανία, που είναι πολλά υποσχόμενη, η Πολωνία την οποία τη που πήγε περίφημα φέτος η Πολωνία, ήταν στο top 5 αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς, ήταν λίγο παγωμένη στην αρχή λόγω του πολέμου. Και μετά πήρε τα πάνω της. Ακριβώς.
Η Πολωνία λοιπόν, η Ρουμανία και τέτοιου είδους αγορές, νομίζω, ακόμα και το Καζακστάν, έχουν πολύ καλές προοπτικές για την επόμενη χρονιά και θα τα δουλέψουμε ιδιαιτέρως. Αυτό επίσης που θα κάνουμε, σήμερα είχαμε Επιτροπή Τουρισμού και αρχίσαμε να το δουλεύουμε, είναι να πάμε σε αγορές ειδικού ενδιαφέροντος, όπως είναι οι αγορές για το ποδήλατο, ποδηλατικό τουρισμό, αθλητικό τουρισμό και το γαμήλιο τουρισμό. Είναι τρεις τομείς που τα τελευταία χρόνια ίσως να μας έχετε βαρεθεί να σας το λέμε, αλλά ο γαμήλιος τουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός πολύ και σωστά. Μαζί η γαστρονομία είναι κάτι που το δουλεύουμε εντατικά τα τελευταία 5 χρόνια και έχει αρχίσει και αποδίδει καρπούς και θα συνεχίσουμε να το δουλεύουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, η αρχή έχει γίνει. Οι συσκέψεις είναι πλέον συχνές, εβδομαδιαία βάση και το επόμενο διάστημα θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Κυρία Μπελιράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ, καλή βραδιά. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλό απόγευμα.